Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση, στις πρώτες 2 ώρες του ζωντανού προγράμματος της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαστε η ενημερωτική εκπομπή της Ζούγκλας. Μαζί με την Νικολέτα θα ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της δικής σας ημέρας. Σήμερα ημέρα, Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου. Σε 21 μέρες έρχονται και τα Χριστούγεννα. Πολλοί από εσάς έχετε βγει ήδη στους δρόμους να ψωνίσετε τα χριστουγεννιάτικα, δώρα. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Είναι γεμάτα, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εμένα εντύπωση τις τελευταίες μέρες, Έλενα. Καταρχήν να πω και εγώ μια καλημέρα και σε εσάς και στην συνάδελφό μου, την Έλενα. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα, αλλά ο κόσμος δεν ψωνίζει. Ο κόσμος πάει μόνο και μόνο για να ρίξει την ματιά, που λένε. Εντάξει, δεν είναι κακό και αυτό. Φάτε μάτια ψάρια, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουν οι Βαρβάρες. Χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει ο Δαμασκηνός και ο Σεραφείμ. Γιορτάζουν και οι Βάρβαροι, γιατί είναι πολλοί. Είναι αρκετοί. Έτσι, άκουγα, το άκουσα να πω σήμερα στο ραδιόφωνο. Λένε γιορτάζουν οι Βαρβάρες. Έχετε κάποιον Βάρβαρο, είναι πολλοί οι Βάρβαροι. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1913 υπογράφεται στη Φλωρεντία από τις μεγάλες δυνάμεις το ομώνυμο πρωτόκολλο με το οποίο καθορίζονται τα σύνορα του νεοδημιουργηθέντος αλβανικού κράτους. Στους όρους του περιλαμβάνεται και η απόδοση της Βορείου Υπήρου, περιοχές δηλαδή Χιμάρας, των Αγίων Σαράντα, του Δελβίνου, του Τεπελενίου και του Αργυροκάστρου. Οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες μετήχαν στην συνδιάσκεψη, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία, θέτουν ως μοναδικό κριτήριο για αυτήν τους την απόφαση τη γλώσσα. Αργότερα, το 1920, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά Κωνσταντίνου σημειώνεται στο Μιλάνο. Οι συλληφθέντες καταθέτουν ότι διατελούσαν σε επαφή και με άλλους συνενόχους και σκόπευαν να τοποθετήσουν βόμβες στην αμαξοστοιχεία στην οποία επέβαινε ο βασιλιάς. Αργότερα, το 1950, το σμήνος μεταφορικών αεροσκαφών του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας αναλαμβάνει από το αεροδρόμιο Χουνγκάτ της Κορέας τις πρώτες αποστολές μεταφοράς τραυματιών από το πεδίο μάχης. Για τη δράση του αυτή τιμήθηκε με έμφυμο μνεία από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αργότερα το 1971 το καζίνο του Μοντρέφ λέγεται από ένα πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος κατά τη διάρκεια συναυλίας του Φρανκ Ζάπα. Το περιστατικό εμπνέει τους Deep Purple, οι οποίοι γράφουν το πιο γνωστό τους κομμάτι, Smoke on the Water. Στο τέλος της εκπομπής θα δούμε και το βίντεο κλιπ. Το 1980 ο Jimmy Page, ο Robert Plant και ο John Paul Jones ανακοινώνουν την απόφασή τους να μην ξαναδημιουργήσουν τους Led Zeppelin, εξαιτίας του θανάτου του drummer του συγκροτήματος του John Bonham. Τέλος, το 1991, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κώστα Μητσοτάκη καταλήγει σε 3 όρους για την αναγνώριση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ότι πρώτον, να αλλάξει ονομασία Μακεδονία. Δεύτερον, να αναγνωριστεί ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας. Και τρίτον, να αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα την 4η ημέρα του Δεκεμβρίου. Να δούμε και ποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1866 γεννήθηκε ο Βασίλη Καντίνσκι. Είναι ένας ρωσικής καταγωγής Γάλλος ζωγράφος, θεωρητικός της τέχνης, πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης και πατέρας της αφαίρεσης. Αργότερα το 1875 γεννήθηκε ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο Γερμανός ποιητής. Ενώ το 1888 γεννήθηκε και ο Αλέξανδρος Καρατζόρτζεβιτς, ο βασιλιάς της Ιουγκοσλαβίας, που δολοφονήθηκε στη Μασαλία από τον Σλαβομακεδόν εθνικιστή Βλάντο Τσερνοζέμσκι. Αυτές λοιπόν ήταν και οι γεννήσεις. Να δούμε και τους θανάτους που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1749 πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο διακεκριμένος θεολόγος του χριστιανισμού. Το 1993 πέθανε ο Φρανκ Ζάπα, ο Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης. Και το 2004 πέθανε η Έλενα Σουλιώτη, η Ελληνίδα Σοπράνο. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα σύμφωνα με το Αλμανάκ. Λοιπόν, και να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στην εφημερίδα λοιπόν Ελεύθερος Τύπος, δεύτερη ευκαιρία για αυθαίρετα και ημιπαίθριους. Οριστική λύση για όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Μπιρμπίλη ή Παπακοσταντίνου και δεν είχαν αποπληρώσει το πρόστιμο. Πρόσθετες εκπτώσεις έως 80% για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Έως το τέλος του 2014 η δυνατότητα ένταξης στο νόμο Καλαφάτη. Αναλυτικός ο οδηγός, η διαδικασία, οι δόσεις και οι μειώσεις στα πρόστιμα.
Δίνουμε μάχη για τα σπίτια των οικονομικά αδυνάμων και τα καρφιά Βενιζέλου σε Στουνάρα για τη συμπόνια του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ελληνικό λαό. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Παιδεία σε ελεύθερη πτώση. Μελέτη ΟΑΣΑ. Πτώση από την 25η στην 42η θέση στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών. Γυμνάσια, δημόσια γυμνάσια και λύκεια, έλλειψη προσωπικού και υποδομών επιδεινώνει τις συνθήκες μάθησης και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαθεσιμότητες και υποχρηματοδότηση αποδυναμώνουν τη λειτουργία πολλών σχολών. Και περνάμε στην εφημερίδα τα νέα. Τέλημα στα ΑΕΗ, φθορά στα λύκεια. Για 13η εβδομάδα κλειστό το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ οι Έλληνες μαθητές έχασαν 17 θέσεις στην κατάταξη του ΟΣΑ. Πληστηριασμοί στο στόχαστρο 20.000 έχοντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ χορηγός στο θέατρο Πελεγρίνη, ενώ στην κατηγορία επιστήμη, αγάπη μου, να γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο βλέπετε και τη φωτογραφία του Μίκη Θεοδωράκη, ο Μίκης στην Ακαδημία, μιας και από χθες είναι επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Περνάμε στην εφημερίδα το Έθνος. Εφοριακή με τρίπιο πόθεν έσχες. Σημεία και τέρατα αποκαλύπτουν οι έλεγχοι των αδιάφθορων. Υπάλληλος εφορίας έκρυβε την πόρσο του συζύγου της. Έκανε φτερά έμβασμα 560.000 ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού, ενώ ξέχασε να δηλώσει αγορά νέας πολυτελούς κατοικίας. Έκθεση κόλαφος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι δανειστές καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίδρυμα Adenauer, ακροδεξιός εφιάλτης στις εκλογές. Ο Βενιζέλος στις Βρυξέλλες. Μαύρο χιούμορ κατά Στουρνάρα. Ενώ ο Κώστας Αρβανιτόπουλος ανοίξτε τις σχολές για να συζητήσουμε. Άγριος Δεκέμβριος, χιόνια μετά τον τυφώνα. Στην εφημερίδα Ημερησία αρχίζει η μάχη με τα Warrants. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων στην Α. Προσδοκίες στην αγορά για ταχύτερη επιστροφή των τραπεζών υπό πλήρη ιδιωτικό έλεγχο. Η εξάσκηση δικαιωμάτων από τους μετόχους θα αυξήσει τη διασπορά στο ελληνικό χρηματιστήριο και ισχυρό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές από ξένος γεγονός που καταδεικνύει από την συμμετοχή ελληνικών τραπεζών σε αλληλεπάλληλα road shows. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Αντίο συντάξεις από το 2016. Μελέτη σοκ του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Η ανεργία και μειώσεις μισθών γκρεμίζουν τα ταμεία. 12 δις ευρώ οι οφειλές του δημοσίου στους φορείς ασφάλισης. Περνάμε στην εφημερίδα «Η Ελευθεροτυπία». Ξέσπασε διοικητής για τα ρουσφέτια βουλευτών σε υπαλλήλους του, ενώ η λίστα για τις 11.000 απολύσεις. Ο κατάλογος με τους 74 φορείς από 12 υπουργεία και μία γραμματεία. Η ανθρωπιά ήρθε μετά θάνατον για την 13χρονη. Ακραία ηρωνία Βενιζέλου για τον Στουρνάρα στις Βρυξέλλες, ενώ χιονιάς μέχρι την Παρασκευή. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Στους πληστηριασμούς η ίστατη κόκκινη γραμμή σε διαμετρικά αντίθετη θέση με την Τρόικα, ενώ τα περιθώρια τους στενεύουν. Ο Βρούτσης, ασφαλιστικό νομοσχέδιο μέσα στο Δεκέμβριο, ενώ ληξιπρόθεσμα 6,6 δις στο δεκάμηνο. Παρά τις αποπληρωμές ύψους 5,5 δις ευρώ, οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 3,1 δις ευρώ. Ενώ από την Κομισιόν οι ενιαίοι κανόνες κατά οικονομικής κατασκοπίας και πλεόνασμα με 3 μεγέθη. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Ο Ριζοσπάστης». Η λαϊκή στέγη είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια. Μιλάει βέβαια για τους πληστηριασμούς. Άτομα με αναπηρία, οικογένειες των ΑΜΕΑ διαδήλωσαν για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Και στην εφημερίδα «Η Εσπρέσο», «Σε θέλω ή μη σεξι κουμπάρα σου». Οι εφιάλτες, η οργή της συζύγου και το άγριο ξύλο στην πιλωτή. Η απίστευτη ιστορία ενός ανυποψίας του ζευγαριού που έφτασε στα πρόθυρα διαζυγίου. Ηλιόπουλος, χρυσαυγή της βουλευτής, κουμπάρος στους δύο ξένους. Ιδιαίτερα γραμματέα η κόρη της Ναθαναήλ. Και πάμε και στην εφημερίδα Καθημερινή, κάτω από τη βάση στα σχολεία μας. Ο ΟΣΑ στην τέταρτη θέση από το τέλος στην Ευρώπη, μαθητές της Ελλάδας. Πτώση δέντρου μέχρι και στην οδό Σταδίου, ενώ πιο κοντά Τουρκία με Κούρδους στο Ιράκ. Ενεργειακή στόχη, ανησυχεί η Ουάσιγκτον για συγκρότηση κουρδικού κράτους. Πρωταθλήτρια μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα κατά το Λίψον Κάνσιλ, ενώ εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα. Και πάμε και στην εφημερίδα «Η Αυγή, νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, στόπ σε πληστηριασμούς και κερδοσκοπικά κοράκια».
διαμαρτύρεσαι που απολύθηκες, ξύλο και σύλληψη. Και μιλάμε το θέμα των σχολικών φυλάκων. Ενώ επίτιμος μέλος της Ακαδημίας, μητρική του γλώσσα η μουσική, πατρική του οι αγώνες. Προαναγγελία Βρούτσι, νέο ασφαλιστικό με δραματικές περικοπές. Εισαγγελική έρευνα για τον Αστέρα Βουλιαγμένης και η προοπτική της αθώσης αποθρασίνει αστυνόμο της Δέλτα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να περάσουμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθλητικές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport. Παίρνει killer, ξέρεις, ψαχνίζει την αγορά, μάλλον δανεικός για 6 μήνες, ο διάδοχος του Λούτσο. Και στην εφημερίδα Η Πράσινη, Γκολτζής και Καρά. Όλο το μεταγραφικό πλάνο για τον Γενάρη μόνο στην Πράσινη. Πάμε και στην εφημερίδα Πρωτοαθλητή σε όλα. Συν 10 εκατομμύρια η αξία του θρύλου. Στα ύψη, μέσα σε ένα χρόνο τα αστέρια του. Απογειώνει τους παίκτες του Ολυμπιακού το κορυφαίο site αξιολόγηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα 4 ατού του Ολαϊτάν. Αξιόπιστος, γκολτζής, ομαδικός και παίζει και παντού. Ενώ η ύμνη του Πέσιτς παίζουν με μία από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ χτυπάει παντού. Η Ένωση οργανώνεται σε όλα τα μέτωπα και εκτός από έμπειρους και έτοιμους παίκτες, απλώνει όλο και περισσότερο τα δίχτυα της για περιπτώσεις ταλαντούχων πιτσιρικάδων. Θυσιάζουν το καμάρι τους γιατί αμάρτησε. Ο Δήμος Ντικούδης μιλά έξω από τα δόντια στην ώρα και στον Γιώργο Νικολάου. Μη κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Η ΑΕΚ σχεδιάστηκε για να είναι το φαβορί της ανόδου. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Sport Day. Δεμένος. Η SD έχει όλο το παρασκήνιο για το συμβόλαιο, την επέκταση και την σχέση του Κώστα Μήτρογλου με τον Ολυμπιακό. Και στην εφημερίδα Η Γάτα, 6 σημεία φωνάζουν να τα παίξεις. 2 άση, 2 χ και 2 διπλά με αποδόσεις από 2,10 έως και 3,15. Και πάμε και στην εφημερίδα Goal News. Τρελάναμε και τη FIFA, ούτε στην Ουγκάντα και στα νησιά Φίτζη. Τα δύο μεγάλα στοιχήματα. Ο Ολυμπιακός μίλησε με τον Μήτρογλου, ενώ πιέζει ακόμη περισσότερο τον Ρομπέρτο για να τον κάνει δικό του. Διαβάστε στο Insert and Delete, ο πρίγκιπας του Λούτσο. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, ραγδαίες εξελίξεις για Μήτρογλου και Ρομπέρτο. Υπόκληση Πέσιτς σε θρύλο, ενώ δεν υπάρχει θέμα μετεγραφικό. Μόνο έτσι θα ξενιάσει. Επιχείρηση Vice και σκληρές δηλώσεις στο φως για τη διαμάχη μεταξύ Super League και Football League. Και τέλος στην εφημερίδα Γαύρος διαβάζουμε έτοιμος είναι ο Μήτρογλου για νέο συμβόλαιο αν και όταν τον φωνάξει ο Ολυμπιακός, υπογράφει. Σταθμός η Άντερλεχτ. Πρόκριση μπορεί να φέρει και μεταγραφή. Αλλά προέχει ο Αστέρας που απειλεί το Σάββατο. Στον Πειραιά θα λιώσει ο Μήτρογλου. Αμόκ για Άντερλεχτ. 3.000 εισιτήρια έχουν μείνει. Ενώ πετάει για Βαβαρία για το διπλό. Αυτά λοιπόν είναι και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Όπως έχετε όλοι καταλάβει, η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά. Λίγο πριν έρθουμε, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε, ήταν γύρω στους 5,5 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, Έλενα, η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου. Και οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εκτός από τα Μποφόρ. Βέβαια, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κύριος Τάσος Αρνιακός, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδωροπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδόρου, κυρία Τσάκου. Πραγματικά ο χειμώνας έχει δείξει τα δόντια του που λέμε. Και είχαμε και χιόνια και στην Αττική με θερμοκρασίες χαμηλές. Χιόνισε στην Πάρνηθα, χιόνισε στην Πεντέλη. Μας ακούτε? Τώρα σας ακούω. Ωραία. Ναι. Όχι, με διακοπή έχω τώρα. Δηλαδή θα κρυώσουμε για τα καλά, κύριε Αρνιακέ, φέτος? Κοιτάξτε να σας πω, μακροπρόθεσμες προγνώσεις δεν μπορώ να κάνω, δεν είναι ασφαλής. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι φυσιολογικό αφού μπήκαμε στο Δεκέμβρη να έχουμε αυτή την πρώτη επίσκεψη του χιονιά, ο οποίος δημιούργησε αρκετά προβλήματα, κυρίως στις περιοχές που έχει χιονίσει, στην Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην ορεινή Αρκαδία, στην ορεινή Λακωνία, πολλές βροχές στην Κρήτη, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, βρέχει τώρα στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο αλλά και στο Τζερμιάδο, πάνω στο Οροπέδιο. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει κάπως 8 το πολύ 9 και από το μεσημέρι και μετά θα πέσουν ακόμα περισσότερο.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε και μείον 5, μείον 6 το πρωί. Είχαμε παγετό δηλαδή. Και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και σήμερα, αλλά σιγά σιγά όπως βλέπετε η Βόρεια Ελλάδα φτιάχνει ο καιρός. Έχουμε λιακάδες από τη Θεσσαλία και πάνω, ενώ τα φαινόμενα περιορίζονται στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Για σήμερα, αύριο τώρα ακόμα καλύτερος ο καιρός. Θα έχουμε λιακάδα σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά και μόνο λίγες βροχές και μπόρες στα νησιά του Κυκλάδες, Κρήτη και κυρίως στα Δωδεκάνησα. Την Πέμπτη λιακάδα περιμένουμε σε ολόκληρη τη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε επίσης μια καλή ημέρα και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα περισσότερο, θα φτάσει τους 17 βαθμούς κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή Λία, Γρήμιο κτλ. Τα ανατολικά όμως, που θα διατηρηθεί το βοριαδάκι την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν θα είναι παραπάνω από 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κρατηθεί μέχρι τους 14 βαθμούς Κελσίου. Νέα κακοκαιρία περιμένουμε από το Σάββατο, ορίστε. Είδαμε τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, τουλάχιστον όσο μένουμε εδώ κοντά, είδαμε τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα. Ναι, χιόνισε ψηλά όμως από το Τελεφερίκ και πάνω, και κυρίως στο καζίνο, στην περιοχή του καζίνου, έριξε κανένα 10 πόντους περίπου. Έχει χιονίσει και στην κορυφή της Σπάρνηθας, χιόνισε και στα υπερβόρεια προάστια λίγο, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, στα Δίλια, την Ινώη από το παλαιό δρόμο Αθηνών Θηβών. Είχαμε χιονάκια, περισσότερα χιόνια βέβαια πέσανε στα βουνά της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στην Αρκαδία, στη Στεμνίτσα, τη Βιτίνα, σε όλες αυτές τις περιοχές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πρόγνωση για τα Χριστούγεννα, περίπου πώς θα είναι ο καιρός. Είναι, θα είναι λευκά Χριστούγεννα. Λευκά Χριστούγεννα στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ. Τα λευκά Χριστούγεννα είναι στην Αμερική και στην Ευρώπη. Σπανίως τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα είναι λευκά. Τις περισσότερες φορές έχουμε λιακάδα. Τα χιόνια στην Ελλάδα έρχονται και κυρίως στην Αττική έρχονται μετά τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και καμιά φορά και Μάρτιο. Νομίζω ότι λευκά Χριστούγεννα στην Αττική δεν θα έχουμε. Ωραία. Κύριε Αρνιακέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γιατί καλημέρα. Να είστε καλή καλά. Ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν και η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από τον μετεωρολόγο τον κύριο Τάσο Αρνιακό. Στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο. Η επέλαση του χιονιά. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Εισαγγελική έρευνα για τον Αστέρα. Προκαταρκτική εξέταση για τους όρους οικοδόμησης στο φιλέτο της Παραλιακής. Το τρίτο πρωτοσέλιδο τίμησαν το Μίκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, 100 εκατομμύρια για την ΕΑΒ. Επίσημη πρόταση της αμερικανικής εταιρείας ONEX για επένδυση στην βιομηχανία. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας ζούγκλα.gr. Στο σημείο αυτό να πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Το αφασία.gr και η τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία.
Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση και θα συζητήσουμε πολλά θέματα, πολλά θέματα που καίνε όλους εσάς. Πρώτο και κύριο θέμα αυτό των πληστηριασμών. Μέχρι τότε όμως, Νικολέτα, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στείλουν τα σχόλιά τους. Βεβαίως, χρειαζόμαστε τα σχόλια και τις δικές σας απορίες. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Να μην ξεχνάτε πως όσοι από εσάς δεν το προσέξετε στη διαφήμιση, θα σας το υπενθυμίσουμε άλλη μία φορά. Η τηλεόραση της Ζούγκλας και το afasia.gr αποφάσισαν να σας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τις γιορτές που έρχονται. Ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο δώρο. Ένα δώρο αξίας 720 ευρώ και μιλάμε για ένα iPad τέταρτης γενιάς. Ένα δώρο χρήσιμο, ένα δώρο μοντέρνο. Μπορείτε, αν θέλετε, να το κρατήσετε για εσάς ή να το κάνετε δώρο σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Παρόλα αυτά, μπορείτε να το κερδίσετε εάν κάνετε like στη σελίδα του afasia.gr στο Facebook. Με το like σας παίρνετε μέρος και στο διαγωνισμό. Αυτά λοιπόν ήταν και όσον αφορά το χριστουγεννιάτικο δώρο που σας δίνει το Αφασία και η τηλεόραση της Ζούγκλας. Και σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε τα θέματα. Όπως είπαμε. Οι πληστηριασμοί είναι ένα θέμα που αρκετά έχει ακουστεί σαν θέμα τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε για στόχο συμφωνία πακέτο ουσιαστικά για πληστηριασμούς, για τις απολύσεις και για όλα τα άλλα θέματα που αφορούν τα αγκάθια της πολιτικής κοινής του τόπου. Έτσι λοιπόν, με συσκέψεις στην Αθήνα αλλά και διεθνείς επαφές, η κυβέρνηση επανεξετάζει τη στρατηγική της εν ώψη του νέου ταξιδιού της Τρόικας, ύστερα από την εμπλοκή που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Την ίδια στιγμή καλείται να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί, καθώς στο τέλος της εβδομάδας ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να έχει βρεθεί λύση στα καυτά ζητήματα των πληστηριασμών του ενιαίου φόρου ακινήτων και των ομαδικών απολύσεων. Και ενώ στις διαβουλεύσεις με την Τρόικα δεν σημειώνεται πρόοδος, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, που ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα αλλά και Εθνικής Άμυνας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα καυτά ζητήματα με τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να επιμένουν στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει, θεωρώντας άδικη την απέτηση της Τρόικας στο κόστος της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τους πληστηριασμούς που κατά ψέματα κάνει κακό στο κράτος και όχι στις τράπεζες. Ο Γιάννης Τουρνάρας, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, ανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, βρεθεί ή δεν βρεθεί λύση στο θέμα των πληστηριασμών. Ο Υπουργός Οικονομικών τόλμησε ότι μετά το τέλος του 2013 εκπνέουν οι υφιστάμενες προστασίες για την πρώτη κατοικία, γεγονός που υποχρεώνει την κυβέρνηση να δράσει φυσικά, διότι σε αντίθετη περίπτωση, όπως υπογράμμισε, ερείται αυτομάτως το καθεστώς προστασίας συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του Πασόκ, ο Βαγγέλης Ζανιζέλος, σε σύντομη ομιλία που είχε με δημοσιογράφους έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, εκτίμησε ότι το πλαίσιο είναι σταθερό και πιστεύω ότι θα κρατήσει η κοινή λογική, διότι οι αριθμοί είναι εύγλωτοι και δεν μπορεί να κολλήσει η υπόθεση σε θέματα που, κατά τη γνώμη μου, τίθενται κακώς. Ένα θέμα όπως είναι αυτό των πληστηριασμών. Παραπέμποντας δε στην ομιλία του νωρίτερα στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, τόνισε ότι δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που είπε, ειδικότερα όσον αφορά στο ζήτημα των πληστηριασμών. Σημείωσε ότι εμείς μιλάμε για το φτωχό και μεσαίο νοικοκυριό, αυτόν που αγωνίζεται να επιβιώσει, όχι για τον συστηματικό κακοπληρωτή που κρύβεται πίσω από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Εχμές κατά του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα για έλλειψη ευαισθησίας σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, εκτόξευσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας σε προπεριορισμένο κύκλο δημοσιογράφων, λίγο μετά την άφηξη του στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στην Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της οποίας ενδεχομένως να έχει και σύντομη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο κύριος Τουρνάρας είναι αναντικατάστατος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Βενιζέλος και πρόσθεσε ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα προβλήματα του κόσμου. Στο σημείο αυτό, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, να πούμε πως σύμφωνα με το γραφείο τύπου και τους
βοηθούς του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως είπανε. Ο κύριος Βενιζέλος λέει αυτά όλα τα λόγια που είπε για τον κύριο Στουρνάρα, τα είπε σε μια χαλαρή συζήτηση που είχε με κάποιους δημοσιογράφους, ενώ τα λέει, μπορεί λέει να τα πει και μπροστά στον κύριο Στουρνάρα, δεν είναι θέμα ότι το λέει μόνο στους δημοσιογράφους. Από πίσω την πλάτη, όπως τα λέγαμε. Λοιπόν, να πούμε πως η αναφορά του κύριου Βενιζέλου στον Υπουργό Οικονομικών, που δύσκολα δεν θα περιέγραφε κανείς ως ειρωνική, έγινε όταν ρωτήθηκε κατά πόσον ο κύριος Στουρνάρας θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Έλληνας επίτροπος. Τόνισε δε ότι η Τρόικα πρέπει να κατανοήσει την ιδιαίτερη σχέση του μέσου Έλληνα πολίτη με την πρώτη κατοικία του. Να σου πω, Έλενα, πως το θέμα των πληστηριασμών είναι πολύ άσχημο, αλλά για τα ζητήματα των πληστηριασμών ορισμένοι εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα έρθει σε σύγκρουση με τους εκπροσώπους των δανειστών, επικαλούμενοι και τους σχετικούς διαλόγους μεταξύ Τρόικας και αρμοδίων υπουργών που είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι πληστηριασμοί μπορεί να είναι από τα πιο καυτά ζητήματα, ωστόσο τα αγκάθια είναι αρκετά. Η Τρόικα επιμένει στις εκτιμήσεις της για τρύπα περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ από τις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων και δεν πείθεται από το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι θα καλυφθεί από την αυξημένη εισπραξηματικότητα του φόρου. Στο σημείο αυτό να περάσουμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, εξερχόμενος από το Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Στουρνάρα και βεβαίως τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Υπό την προστασία της άμυνας. Είναι το θέμα σας και γι' αυτό ρωτάμε. Αισθανθήκαμε ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω άμυνα, κύριο Στουρνάρα, γι' αυτό ήμουν εδώ σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε ένα ευρύτερο θεματολόγιο και φυσικό είναι να μας απασχολούν και τα ζητήματα των ΕΑΣ και της ΕΛΒΟ και όλα αυτά. Μια γενική συζήτηση που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί φωτίστηκαν πάρα πολλά σημεία. Θα υπάρχει μια συρρήκνωση με θελούση έξοδο. Παραμένει η λογική της κυβέρνησης να μπορέσουμε να κλείσουμε ορισμένα θέματα πριν το Eurogroup. Τα προβλήματα τουλάχιστον. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ομαδικές απολύσεις, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι αρνείται την άρση κάθε προστατευτικού ορίου, αν και ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, δέχεται την πρόταση για άρση του υπουργικού βέτο σε ομαδικές απολύσεις. Κάτι που στην πράξη θα μπορούσε να σημαίνει πλήρη απελευθέρωσή τους. Και να αλλάξουμε, όχι θέμα, παραμένουμε στα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας, να περάσουμε όμως στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την κατάθεση τροπολογίας για την προστασία των πολιτών από πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, καθώς και την απαγόρευση πώλησης κόκκινων δανείων από τις τράπεζες σε Founds, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Όπως είπε όμως, Έλενα, ο Αλέξης Τσίπρας, η τροπολογία περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο, λοιπόν, αφορά στην παράταση της αναστολής πληστηριασμών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Για χρέος ως 200.000 ευρώ και το δεύτερο στην απαγόρευση άμεσης ή έμεσης μεταβίβαση δανείων ή αλληλοχρεών λογαριασμών σε κερδοσκόπια funds και έγερση κάθε είδους απαιτήσεων. Η Βουλή οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες από τους τοκογλύφους των καιροφυλακτούν, τόνισε ο κύριος Τσίπρας και χαρακτήρισε βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας το θέμα των πληστηριασμών. Υπάρχει ο κίνδυνος τα κόκκινα δάνεια να πέσουν στα χέρια κερδοσκόπων στο εξωτερικό με τους οποίους δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Σημείωσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως επίσης τόνισε ότι το θέμα των πληστηριασμών δεν λύνεται ούτε με συσκέψεις, ούτε με λεονταρισμούς. Μία αγαπημένη λέξη, θα λέγαμε, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, αλλά χρειάζεται άμεση και ξεκάθαρη λύση. Εξάλλου, από το βήμα του συνεδρίου, ο κύριος Τσίπρας κάλεσε όλες τις υγιείς επιχειρηματικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας σε συστράτευση στον αγώνα για την βήμα προς βήμα ανασυγκρότηση της πατρίδας μας και για να χαιτήσουμε αυτό που λέμε εμείς ανθρωπιστική κρίση. Η ανασυγκρότηση αυτού του τόπου από την καμένη γη του μνημονίου δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος ή μιας κυβέρνησης. Είναι υπόθεση όλου του λαού. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε πως χρειάζεται συστράτευση και συνεργασία στη βάση σταθερών, απλών και ξεκάθαρων κανόνων και αμοιβαίων δεσμεύσεων και δεσμεύτηκε για την άμεση προώθηση των τριών βασικών προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Να πούμε, Έλενα, όμως, ότι μιλάει για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης,
για το άνοιγμα. Ουσιαστικά το θέμα που τον ενδιαφέρει και που τόνισε περισσότερο στην χθεσινή ομιλία που παρακολουθήσατε, που δείξαμε ζωντανά χθες στην πρώτη ανάρτηση που ήταν live, βρισκόταν και ρεπόρτερ της Ζούγκλας στο Intercontinental όπου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ουσιαστικά το θέμα μιλάει για το άνοιγμα των αγορών από τα καρτέλ της διαπλοκής με σύγχρονη αντιγολιγοπωλιακή νομοθεσία και μια πραγματικά ανεξάρτητη, ακιδεμόνευτη, πλήρως λειτουργική και θεσμικά ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε πως θα είμαστε αρρωγοί προς τους πραγματικούς επενδυτές, αλλά αμήλικτοι με τους αεριτζίδες, με τους άλλους εκείνους δηλαδή, που πλούτησαν και εξακολουθούν να πλουτίζουν σε συνεργασία δηλαδή με μέρος του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να φιλοξενήσει την success story, τονίζοντας ότι αυτή η προσπάθεια εκτός από την πραγματικότητα προσκρούει πλέον στους πιο έγκυρους εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, παράταση δηλαδή ύφεσης για το 2014 με ποσοστό μείον 0,4% που εκτιμά ο ΟΑΣΑ. Να πούμε πως ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέληξε λέγοντας ότι το 2014 θα είναι έτος εκλογών, δηλώνοντας για το κόμμα του ότι είναι έτοιμοι πια να αναλάβουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Να περάσουμε να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και να άρουμε όποια άλλη διακριτική μεταχείριση συνιστά φορολογική και μικροοικονομική στρέβλωση. Θα είμαστε αρρωγοί προς τους πραγματικούς επενδυτές, αλλά αμήλικτοι με αυτούς που εμείς ονομάζουμε αεριτζίδες, τους μεταπράτες, τους μεσάζοντες που έχουν κυριαρχήσει σήμερα και τους επιχειρηματίες της παρασιτικής διαπλοκής. Με όλους εκείνους που πλούτησαν και εξακολουθούν να πλουτίζουν στις μέρες της κρίσης σε συνεργασία με μέρος του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που ευθύνεται για την κρίση. Για μας, φίλες και φίλοι, η όρη του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρη. Ο δημόσιος, ο κοινωνικός και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας θα συνυπάρχουν με διακριτή και συμπληρωματική λειτουργία. Θα συμπράττουν και θα συναναπτύσσονται. Στη νέα αυτή σύμπραξη κράτους αγορών κοινωνίας, η κοινωνία θέτει τους κανόνες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με βάση τις ανάγκες, με βάση τις δυνατότητες και τις δημοκρατικές της επιλογές. Το κράτος σχεδιάζει με διαδικασίες αποκεντρωμένου δημοκρατικού προγραμματισμού, στηρίζει με δημόσιες πολιτικές και συντονίζει επιτελικά και με σχέδιο τις δράσεις των φορέων της κοινωνίας. Ο δημόσιος τομέας της οικονομίας λειτουργεί με διαφάνεια, με δημόσια λογοδοσία, αυστηρότητα στην χρήση των πόρων και με κοινωνικό έλεγχο. Ο ιδιωτικός τομέας, τέλος, αναπτύσσει τη δράση του εντός των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που οφείλει να έχει. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου που οραματιζόμαστε, αρχές που κατά τη γνώμη μας υπηρετούν ένα νέο κοινωνικό και δημόσιο ήθος. Είναι οι αφετηρίες της αναγκαίας ρήξης με το παρελθόν. Εισάγουμε ως βασικούς πυλώνες συνεργατικές μορφές της οικονομίας και αναπτυξιακές συμπράξεις με ξένο κεφάλαιο και φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνουμε την επιλεκτική προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σίμος Κεδίκογλου, σχολίασε τις δηλώσεις που έκανε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως από το σκίσιμο και την καταγγελία του μνημονίου, ο κύριος Τσίπρας σήμερα μιλά για απλή αντικατάστασή του. Είναι βέβαιο ότι αυτή η νέα θέση του ΣΥΡΙΖΑ χαροποιεί ιδιαίτερα τον κύριο Λαφαζάνη και τις ενιστώσεις του, πρόσθεσε. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του αναφέρει και αυτό ως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή τη μάχη, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απούσα, περιοριζόμενη να συκοφαντεί την κυβέρνηση και να προεξοφλεί ότι δήθεν θα κάνει πίσω στις απαιτήσεις της Τρόικας. Χαιρόμαστε που η διαπραγματευτική σταθερότητα της κυβέρνησης βοήθησε τον ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθεί επιτέλους με το θέμα. Ελπίζουμε πως ο κύριος Τσίπρας δεν θα μείνει μόνο στα επικοινωνιακά τρίκ, αλλά θα ψηφίσει στη Βουλή
και το νομοθετικό πλαίσιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση για την απαγόρευση των πληστηριασμών, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για αντιγραφή των προτάσεων του Γιώργου Παπανδρέου με αφορμή τα όσα είπε ο ίδιος στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Συγκεκριμένα λοιπόν στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι αναφορές του κυρίου Τσίπρα για επενδύσεις στην καινοτομία και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιωτικοποιήσεις που βαφτίζει συμπράξεις οι προτροπές τους μεγαλοεπιχειρηματίες να βγάζουν κέρδη με κοινωνική και οικολογική ευαισθησία θυμίζουν όλο και περισσότερο μέρες παλιού ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, να πούμε πως στην ανακοίνωση του το ΚΚΕ στυλιτεύει ξεκάθαρα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τα ταξίδια του στο εξωτερικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Μετά το Σεριάνη στα διάφορα Ινστιτούτα, ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναδίνει διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο ότι μπορεί να διαχειριστεί τα κέρδη και τα συμφέροντά του, χειραγωγώντας το λαό με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Όπως είπαν στο ΚΚΕ, θυμίζει τις παλιές μέρες του ΠΑΣΟΚ, τις τακτικές του Ανδρέα Παπανδρέου, άρα χειραγωγώντας το λαό με υποσχέσεις. Αυτό ουσιαστικά λέει στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Και να περάσουμε όμως και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια, όπου τις θυσίες του ελληνικού λαού για να ξεπεραστεί η κρίση υπογράμμισε από τη Σεούλ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Δημοκρατίας της Κορέας, ο κύριος Παπούλιας ανέφερε ότι η Ελλάδα περνάει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, μια κρίση ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα κρίση των χωρών της Νότιας Ευρώπης και υπογράμμισε ότι ο ελληνικός λαός έδωσε μια μεγάλη μάχη για να ξεπεράσει αυτή την κρίση με μεγάλες θυσίες. Εχθροί και φίλοι ομολογούν ότι τέτοια δημοσιονομική προσαρμογή δεν πέτυχε καμία από τις χώρες που περνούν κρίση, αλλά αυτό το πλήρωσαν τα φτωχαλαϊκά στρώματα της κοινωνίας της Ελλάδας. Φαίνεται πως τόνισε ο κύριος Παπούλιας. Να πούμε ότι ανέφερε ακόμη ότι και η Νότια Κορέα πέρασε κρίσης και δημιούργησε μια οικονομική δύναμη αξιοζήλευτη. Ένα δείγμα αυτής της δύναμης επισκέφθηκε χθες στη Samsung, όπως φαίνεται λοιπόν να συμπλήρωσε. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες, όπως σημείωσε, συνδέονται με κατάληπτους δεσμούς, μπορεί να πει δηλαδή με δεσμούς αίματος. Και να πάμε στον πρωθυπουργό της χώρας, στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, όπως λέει, στόχος είναι να προστατεύσει τα μικρομεσαία νοικοκυριά και τα λαϊκά στρώματα που, όπως τόση ώρα λέμε, έχουν πληγεί. Το λέγαμε από το μνημόνιο, από τα μνημονιακά μέτρα, από τους πληστηριασμούς και τα χαράτσια. Μισθούς, συντάξεις και τώρα τα σπίτια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε πως παρόλα αυτά, αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και έστειλε μήνυμα σε πολλαπλούς αποδέκτες. Θέλω από εδώ να στείλω μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Δεν θα αφήσω τη χώρα κολλημένη στο χθες, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς, στην ομιλία του, που δήλωσε πως για πρώτη φορά η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια πετυχαίνει πρωτογενές πλεώνασμα, χωρίς να χρειαστεί να δανειστεί η χώρα για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες. Επιπλέον, ο κύριος Σαμαράς δήλωσε πως η Ελλάδα είχε πλησιάσει πολύ τη χρεοκοπία και όλοι το θεωρούσαν σίγουρο και τους διαψεύσαμε. Έπρεπε να αποποινικοποιήσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτές οι λέξεις ήταν ηθικά στιγματισμένες. Ελάχιστοι τολμούσαν να μιλήσουν για επιχειρηματικότητα ή για ανταγωνιστικότητα σε μια κοινωνία που άκουγε μόνο μια λέξη. Αναδιανομή. Και έτσι φτάσαμε για πολλά χρόνια να αναδιανέμουμε πλεώνασμα που δεν υπήρχε, να αναδιαμένουμε δανεικά τα οποία συσσόρευαν χρέος και δημιουργούσαν περαιτέρω ελλείμματα, τα οποία ελλείμματα κάποια στιγμή μας οδήγησαν και στην κρίση. Στα 4 αυτά χρόνια που μεσολάβησαν έκτοτε, έχουν τα πάντα ανατραπεί. Η ελληνική οικονομία πέρασε μια σοβαρή δοκιμασία. Η ελληνική κοινωνία περνάει μια επώδυνη κρίση, την οποία ο κάθε Έλληνας πλήρωσε και πληρώνει ακόμα πολύ ακριβά. Αλλά τώρα πια μάθαμε ότι το παλιό μοντέλο αναδιανομής δανεικών δεν παράγει ευημερία, δεν παράγει ανάπτυξη. Παράγει μια ψευδαίσθηση ευημερίας. Παράγει μια κύβδηλη αίσθηση ανάπτυξης που οδηγεί τελικά σε χρεοκοπία. Με 2 κουβέντες μάθαμε πως δεν μπορούμε να αναδιανέμουμε εκείνα που δεν παράγουμε.
ότι δεν μπορούμε να λέμε ψέματα στον κόσμο ότι κάνουμε με δανεικά κοινωνική πολιτική. Ότι πριν μιλήσουμε για διανομή, πρέπει να έχουμε παραγωγή. Πρέπει να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, να καλύπτουμε τα ελλείμματά μας, να κερδίζουμε αγορές εντός και εκτός Ελλάδος. Και έτσι έκλεισε μια ολόκληρη περίοδος και μπήκαμε για τη χώρα σε μια καινούρια φάση. Αναφερόμενος στην παιδεία και στην υγεία, εξέφρασε την απορία σε ποια άλλη χώρα υπάρχουν απεργίες διαρκείας, ενώ σημείωσε πως ακόμη και πριν την κρίση, όταν δίνονταν περισσότερα χρήματα σε αυτούς τους κλάδους, πάλι υπήρχαν απεργίες και καταλήψεις. Έκανε λόγο μάλιστα για δεσμά που σπάνε και για κάποιους που ποντάρουν στην καταστροφή της χώρας. Ας συνεχίσουμε να ακούμε τον Αντώνη Σαμαρά από χθες στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Θα πάνε μας και θα περισσέψει και κάτι. Αυτό είναι το λεγόμενο πρωτογενές πλεώνασμα που πετυχαίνουμε. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια καταφέρνουμε να μην δανειστούμε επιπλέον για να βγάλουμε τη χρονιά. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεώνασμα. Και αυτό ήταν απαραίτητο για να εξακολουθήσουν να μας δανείζουν ώστε να καλύπτουμε τις δανειακές μας ανάγκες και για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Δεύτερον, πάψαμε να εισάγουμε περισσότερα από εκείνα που εξάγουμε. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι σχεδόν εξισορροπημένο. Ενώ το ισοζύγιο πληρωμών μας εμφανίζει πλεώνασμα. Τρίτον, επειδή ακριβώς πετύχαμε τα δύο προηγούμενα, αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Κάποιοι μας παρουσίαζαν την Αργεντινή σαν παράδειγμα για μίμηση. Σήμερα δεν τολμούν να το επαναλάβουν. Εμείς άλλωστε πετύχαμε πολύ μεγαλύτερο κούρεμα χρέους από ό,τι πέτυχε το 2002 η Αργεντινή. Κυρίως όμως πετύχαμε να μην χρεοκοπήσουμε. Ενώ την Αργεντινή που είχε δικό της νόμισμα και τεράστιες εξαγωγές, ακόμα την κυνηγάει η χρεοκοπία της. Τέταρτον, τώρα συζητάμε όλοι για εκείνα που ελάχιστοι τολμούσαν να μιλήσουν πριν 4 χρόνια. Για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Αρχίσαμε να γινόμαστε μια φυσιολογική χώρα. Εθεωρεί το παράξενο, τολμηρό ή και ανορθόδοξο, αν όχι ένοχο, να δέχεται ο Πρωθυπουργός Έλληνες ή ξένους επιχειρηματίες στο γραφείο του. Σήμερα είναι απλώς φυσιολογικό και σωστό. Γιατί αν ένας πρωθυπουργός δεν αγωνιστεί για να πείσει για επενδύσεις στην Ελλάδα, τότε ποιος θα αγωνιστεί? Αλλά για να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, η Ελλάδα πλήρωσε ένα τεράστιο κόστος. Μείωσε μέσα σε 4 χρόνια το έλλειμμά της κατά 12% του σημερινού ΑΕΠ. Μείωσε μέσα σε 1,5 χρόνο με διπλό κούρεμα χρέους τις δαπάνες της για τόκους, περισσότερο από 7% του σημερινού ΑΕΠ. Μείωσε μέσα σε 4 χρόνια το εμπορικό της έλλειμμα κατά 7% του σημερινού ΑΕΠ. Αλλά έχασε και ίδια μέσα σε μια πενταετία περισσότερο από 25% του ΑΕΠ της. Ενώ το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα, αν λάβουμε υπόψη μας τον πληθωρισμό και τη φορολογία, έπεσε σχεδόν κατά 40% σε σύγκριση με 5 χρόνια πριν. Ακούσαμε την ομιλία, κάποιο απόσπασμα μάλλον από την ομιλία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο εχθές. Θα αλλάξουμε προς το παρόν όμως θέμα και θα περάσουμε στους σχολικούς φύλακες. Μιας και εχθές είναι σε συλλήψεις, θα λέγαμε, μάλλον σε συλλήψεις, μετατράπηκαν οι 9 από τις 12 προσαγωγές των σχολικών φυλάκων κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές το πρωί της Τρίτης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ωστόσο, να πούμε πως το απόγευμα αφέθησαν ελεύθεροι και οι 9 σχολικοί φύλακες, οι οποίοι συνελήφθησαν ύστερα από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους για τα αδικήματα της αντίστασης και της διατάραξης οικιακής ειρήνης. Να πούμε πως ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αρθεί η κράτησή τους και έτσι οι συλληφθέντες αποχώρησαν ελεύθεροι από την Ευελπίδων εν μέσω των χειροκροτημάτων από συναδέλφους τους που είχαν συγκεντρωθεί για συμπαράσταση έξω από τα δικαστήρια. Οι κατηγορούμενοι ορίστηκαν να δικαστούν σε ρητό δικάσιμο για τις 31 Μαρτίου του 2014.
Οι τρεις διαδηλωτές που είχαν προσαχθεί αργότερα όταν η αστυνομία επιχείρησε να ανοίξει τη Βασιλή Σοφία αφέθηκαν ελεύθεροι. Και στο σημείο αυτό να πούμε πως ήταν και τα δύο ρεύματα της Βασιλής της Σοφίας κλειστά εχθές, μιας και οι διαδηλωτές κάνανε καθιστική διαμαρτυρία, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, και πάμε λίγο παρακάτω, μιας και σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληροφορίες μας λένε πως τα ξημερώματα, στις 5 για την ακρίβεια τα ξημερώματα εχθές, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους σχολικούς φύλακες μπήκαν στο Υπουργείο και έφτασαν έως την ταράτσα. Οι υπόλοιποι σχολικοί φύλακες από την Αττική και την Περιφέρεια συνεχίσαν την κινητοποίησή τους έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ, τις βλέπετε και στα πλάνα σας αυτή τη στιγμή, παρατάχθηκαν στην είσοδο του κτηρίου. Η είδηση των προσαγωγών οδήγησε στην ενίσχυση της συγκέντρωσης των σχολικών φυλάκων και οι εργαζόμενοι επιχείρησαν να επεκτείνουν τη συγκέντρωσή τους σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας στη Βασιλή Σοφίας. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, όπου προχώρησε σε νέα προσαγωγές. Οι συγκεκριμένοι σχολικοί φύλακες βρισκόντουσαν στην Γαδά. Έλενα, να πούμε. Κατά τη διάρκεια επίσης της επιχείρησης, οι δυνάμεις των ΜΑΤ απόθυσαν τους εργαζόμενους. Τα βλέπετε και στις εικόνες, στη τηλεόραση της Ζούγκλας ήταν εκεί και έκαναν χρήση χημικών. Από τη χρήση των χημικών, δύο εργαζόμενοι αισθάνθηκαν δυσφορία και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε και λίγο ήχο από χθες και επιστρέφουμε. Προέχει η υγεία των δύο ανθρώπων. Ας ανοίξει λίγο το πλάνο να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Πες τα εσύ να δούμε να ανοίξει λίγο το πλάνο. Με τη βοήθεια του... Να πούμε πως να αλλάξουμε, δεν αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στο ίδιο θέμα και θα μιλήσουμε για τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος ουσιαστικά η κυριότερη δήλωση που έκανε εχθές ήταν ότι θα συνεχιστούν οι απολύσεις ακέραια, δηλαδή σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως ανέφερε πως και τη στήριξη της σιωπηλής πλειοψηφίας της κοινωνίας που απαιτεί μεταρρυθμίσεις αποτελεί για τον Υπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, θεμελιώδη προϋπόθεση για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης. Έτσι λοιπόν στην ομιλία του στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα «Η ώρα της ελληνικής οικονομίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι αλλαγές στη δομή του κράτους θα προχωρήσουν μόνο εφόσον ευθυγραμμιστούν με την απέτηση της πλειονότητας του κόσμου που επιθυμεί, όπως εκτιμά, το κράτος και η δημόσια διοίκηση να λειτουργούν με όρους ελάχιστου κόστους και βέλτιστου αποτελέσματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάγκη το πολιτικό σύστημα να αποκτήσει την ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Η πρόκληση είναι να δώσουμε νέο περιεχόμενο στον ταλαιπωρημένο και παρεξηγημένο όρο της μεταρρύθμισης. Προχωρούμε στις απαραίτητες αλλαγές, όχι γιατί μας το επιβάλλουν κάποιοι τρίτοι, αλλά γιατί τις πιστεύουμε και τις θεωρούμε αναγκαία προϋπόθεση για την ανόρθωση της χώρας. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιμένει ότι η αξιοπιστία χτίζεται βήμα-βήμα και με μεγάλη δυσκολία, αλλά γκρεμίζεται πολύ εύκολα όταν απέναντί μας έχουμε μια κοινωνία καχύποπτη και οργισμένη. Γι' αυτό υπογράμμισε ότι απαιτείται απόλυτη συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων και κοινός βηματισμός. Δηλαδή τώρα μας λέει καχύποπτους και οργισμένους, λέει τον ελληνικό λαό. Όχι ότι μας έχουν κάνει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, Έλληνα δεν είμαστε εμείς για να το πούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε πάντως τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ένα κράτος που θα αποτελέσει εφαλτήριο προόδου για τις επιχειρήσεις αλλά και αλληλεγγύης για τους πολίτες. Αρκεί να δούμε, όπως ο ίδιος δηλώνει, την κρίση ως ευκαιρία. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά το σχέδιο αναμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης, σημείωσε ότι αυτό για πρώτη φορά διαθέτει συγκεκριμένους στόχους, προτεραιότητες και χρονοδιάγραμμα. Προσδιορίσε μάλιστα ότι στους τρεις κεντρικούς πυλώνες του ολοκληρωμένου και συγκροτημένου σχεδίου για την αναμόρφωση
της δημόσιας διοίκησης. Μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς τους τρεις πυλώνες όπως τους αναφέρει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Στο σημείο αυτό η ώρα έχει φτάσει 10 ακριβώς, όπου θα δείτε και το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Σήμερα και πάλι επιστρέψαμε, παρακολουθήσατε το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Να θυμίσουμε όμως, Νικόλετα, άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, Έλληνα, μπορείτε και εσείς να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης μηνύματα να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας απορίες και φυσικά, όπως έχουμε πει, το οτιδήποτε εσείς θέλετε να πείτε σε εμάς για να μπορέσουμε και εμείς να το αναδείξουμε προς τα έξω αλλά και να το συζητήσουμε. Και να μην ξεχάσουμε, θα το πούμε άλλη μία φορά, ότι η τηλεόραση της Ζούγκλας μαζί με το αφασία.gr αποφάσισαν να σας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Ένα χριστουγεννιάτικο δώρο αρκετά μεγάλης αξίας, 720 ευρώ, ένα tablet, ένα iPad, μάλλον τέταρτης γενιάς. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook, να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr. Αυτόματα με το like που θα κάνετε, μπαίνετε και στο διαγωνισμό για να κερδίσετε το iPad τέταρτης γενιάς. Και να πάμε στην κακοκαιρία που έχει πλήξει εδώ και αρκετές μέρες αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε με απόφαση τον Υπερπεριφερειάρχη Χανίων του κ. Βουλγαράκη η περιοχή της Κισάμου στα Χανιά, καθώς λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα σε όλο το επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει και η κακοκαιρία, αλλά να ακούς. Να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ που έχει κάνει το Crete TV για την Κίσαμο. Καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πνίγηκαν στα Λασπόνερα. Ανάστατοι όσοι παρακολουθούν τις τελευταίες ώρες τα χωράφια τους να γεμίζουν νερό, χωρίς να μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Οι κάτοικοι που είδαν τους κόπους τους να καταστρέφονται μέσα σε ελάχιστα λεπτά δηλώνουν ανυπεράσπιστοι απέναντι στη μανία της φύσης και ξεσπούν. Το κινητό Mercedes μέσα αξίας 60.000 ευρώ. Όλα αυτά πάνε στον αέρα. Σπίτια και υπόγεια πλημμύρισαν, οικοσυσκευές μεγάλης αξίας και οχήματα καταστράφηκαν και νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Εγώ δηλαδή πληρώνετε τους φόρους μας, πληρώνετε το ένα, πληρώνετε το άλλο. Τι θα γίνει τέλος πάντων? Τέσσερις μέρες θα λέγανε ότι θα έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα, δεν το ξέρανε? Όσοι ζουν δίπλα σε ρέματα και ποτάμια που υπερχείλησαν καταγγέλουν πως δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και κάνουν λόγο για κακοτεχνίες σε γέφυρες που συνέβαλαν στη συσσόρευση των φερτών υλικών και κατ' επέκταση στην άνοδο της στάθμης των υδάτων. Όλα αυτά έγινε μέσα στο νερό, διαλυμένα. Όλα έχουν διαλύσει. Το ποτάμι το έχουν κάνει τσιφρίκι. Άλλος κατεβάζει πρόβατα, άλλος βάζει. Αν γυρίσετε πίσω, εδώ υπάρχουν σκάρες οι οποίες τις βάλανε για να κατεβαίνουν τα πρόβατα. Με αποτέλεσμα να έρθουν να φρακάρουν την είσοδο εδώ, της γέφυρας, να πάνε τα καλάμια και να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα. Το ποταμό έχουν βάλει στη μέση του ποταμού, έχει το μεγάλο ένα στήλος, μια κολόνα που είναι παγίδα, ένα βαρέλι να κάτσει με λίγο νερό πλημμυρίζει.
προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να απομακρυνθούν οι λάσπες και τα μπάζα που κάλυψαν πολλές επαρχιακές οδούς, στη μάχη ρίχτηκαν και ιδιωτικά μηχανήματα. Όλα αυτά λέει, έχουν συμβεί από κακοτεχνία της γέφυρας τούτης από πλευράς Δήμου. Αν έλειπε το πόδι εκείνο και δεν συγκεντρωνόταν αυτά τα μπάζια που βλέπετε μπροστά σας, σίγουρα δεν θα είχαμε τις καταστροφές που έχουμε σήμερα εδώ. Λόγω των κατολισθήσεων και της υπερχείλισης ρεμάτων και ποταμών, η προσέγγιση στο Δήμο Κισάμου γίνεται με ασφάλεια μόνο από τον βόρειο οδικό άξονα. Εκτός από τα προβλήματα που προκάλεσε η βροχόπτωση από τους ανέμους που άγγιξαν τα 10 μποφόρ, ξυλώθηκαν και κολόνες φωτισμού που συμπλήρωσαν το σκηνικό της βιβλικής καταστροφής. Αύριο στο Δήμο Κισάμου προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και όλοι οι παιδικοί σταθμοί. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Προβλήματα σημειώνονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια και φτάνουν στα ανατολικά από 10 έως και 12 μποφόρ. Παράλληλα, σημειώνονται διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα βόρεια προάστια. Οι βλάβες οφείλονται κυρίως σε πτώση δέντρων στα καλώδια του δικτύου. Τα συνεργεία του διαχειριστή δικτύου διανομής, σε συνεργασία με την πυροσβεστική, σπέβδουν στα σημεία που έχουν προκληθεί ζημιές για την άμεση αποκατάστασή τους. Να μιλήσουμε όμως και λίγο για την απαγόρευση απόπλου στα λιμάνια, όπου από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων. Από την Αθήνα δεν εκτελείται το δρομολόγιο της Super Ferry στις 8 παρα 10 για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Και ακυρώθηκε το δρομολόγιο Μαρμάρι Ραφίνα στις 8 το πρωί. Από το Λαύριο επίσης δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων μέχρι και την Τζιά. Επίσης δεν γίνονται δρομολόγια στη γραμμή Βόλος Ποράδες Καβάλα, Πρίνου και Θάσου. Καραμωτή, κλειστό θα είναι και το Πορθμίο στο Ρίο Αντίριο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό θα ήταν πριν από την αποχώρησή τους, να επικοινωνούν με τους καλά, με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Να πούμε πως περισσότερες από 700 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λεκανοπέδιο για τα πεσμένα δέντρα. Περίπου 70 συνεργεία βρέθηκαν στους δρόμους προκειμένου να απομακρύνουν τα δέντρα. Ένα από αυτά έπεσε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι στην οδό Σταδίου μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας και από τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος μοτοσυκλετιστής στον Ελτά που περνούσε από το σημείο την ώρα που έπεσε το τεράστιο δέντρο. Ο οποίος βέβαια διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, Ευαγγελισμός. Ενώ μία οδηγός γλίτωσε την τελευταία στιγμή με ελαφρές ζημιές μόνο στο αυτοκίνητό της. Να ακούσουμε και λίγο φυσικό ήχο από την οδό Σταδίου, όπου βρέθηκε και εκεί η τηλεόραση της Ζούγκλας. Μεταξύ διακοπές ηλεκτροδότησης, αρκετές περιοχές της Αττικής παρατηρήθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω της κακοκαιρίας. Οι βλάβες στο δίκτυο του διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προκλήθηκαν κυρίως μετά από την πτώση των δέντρων. Τα συνεργεία του έχουν κινητοποιηθεί και εργάστηκαν ώστε να επανέλθει η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που έχουν πληγεί το συντομότερο δυνατό. Το δέντρο λοιπόν που είδαμε, το οποίο έπεσε επί της σταδίου 29, το κομμένο δέντρο προκάλεσε τον τραυματισμό ενός πολίτη και κληροφοριακό blackout. Να πούμε πως ο άνομος ξύλωσε τη σημαία της Βουλής, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν από το πρωί χθες στην πρωτεύουσα παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους. Δέντρα και διάφορα άλλα αντικείμενα έγιναν βορρά στο ανελαίητο πέρασμα των ανέμων, ενώ και το μένος τους δεν ξέφυγε ούτε η ελληνική σημαία στην Βουλή. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και την Βουλή, τη σημαία της Βουλής που ξερίζωσε ο άνεμος. Θα το δούμε λίγο αργότερα, δεν πειράζει. Μέχρι τότε να πούμε πως δύο δέντρα ξεριζώθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνιαν από χθες το πρωί
και στα Ιωάννινα. Στο σημείο έσπευσε η τροχιά, η οποία έκλεισε και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα δέντρα απομακρύνθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από το οδόστρωμα και ως τούτου η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε. Βλέπετε και την φωτογραφία από την σημαία που την ξερίζωσε ο ισχυρός άνεμος. Άλλωστε τα αμποφόρ ξεπέρασαν τα 9 αμποφόρ εχθές κάποια στιγμή και στην Αττική. Και να πάμε στην Κόρινθο, Νικολέτα. Στην Κόρινθο, Ελένα, εξαιτίας χιονοπτώσεων με δυσκολία και μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, μόνο με αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στον δρόμο από Γκουρά προς Δερβαίνη, Λικουριά και Κιάτο από το 22ο χιλιόμετρο και της Άνω Επιθυμιακής Οδού Ξυλοκάστρου Τρικάλων και από το 1ο χιλιόμετρο και Άνω της Επαρχιακής Οδού Τρικάλων Καριάς. Να πούμε πως η σφοδρή κακοκαιρία δεν έπληξε μόνο τη χώρα μας, αλλά και την γειτονική Ιταλία. Το νέο κύμα αυτό σφοδρής κακοκαιρίας έπληξε την Ιταλία με καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στα κεντροδυτικά της χώρας. Μετά το θάνατο μιας 57χρονης στο αυτοκίνητό της, το οποίο παγιδεύτηκε στα ύδατα, τη ζωή του έχασε και ένας άνδρας 30 ετών. Δύσκολη κατάσταση στο Αμπρούτσο, από όπου έχουν απομακρυνθεί περίπου 1.500 κάτοικοι. Βλέπετε και στα πλάνα σας εικόνες από την πλημμύρες από τους δρόμους της Ιταλίας. Και από την Ιταλία, Έλενα, να περάσουμε στο Βέλγιο, λοιπόν, όπου καραμπόλα στην οποία επλάξαν περίπου 132 αυτοκίνητα και φορτηγά. Να πούμε, σημειώθηκε εξαιτίας της πυκνής ομίχλης σε αυτοκινητόδρομο στο δυτικό Βέλγιο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή του και τουλάχιστον 67 να τραυματιστούν. 5 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, 11 έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Σημειώνεται πάντως πως πολλά βελγικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περίπου 50 οχήματα εμπλεκόμενα σε τροχαίο. Βλέπετε για πλάνα, βλέπετε στις οθόνες σας εικόνες από το δικό δίκτυο στο Βέλγιο που έγινε η καραμπόλα των οχημάτων. Να πούμε πως συγκεκριμένο κυβερνήτης της Δυτικής Φλάνδρας, ο Καρντ Ντεκάλιβε, δήλωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και ότι μεταξύ των τραυματιών 5 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. 11 υπέστησαν σοβαρά τραύματα, ενώ 38 τραυματίστηκαν ελαφρά. Ωστόσο, ο Ντίκ Καρντούν, ο δήμαρχος της πόλης Μπέκε, εκεί όπου σημειώθηκε η καραμπόλα και συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο Α19 που βλέπετε στις εικόνες σας, ανέφερε ότι οι νεκροί είναι 2, χωρίς όμως ακόμη να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από τις αστυνομικές και νοσοκομιακές αρχές της χώρας. Μέλη των σωστικών συνεργείων που έσπευσαν στην περιοχή κατέβαλαν προσπάθειες να απελευθερώσουν τους επιβάτες που έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους. Ωστόσο, η ομίχλη καθιστούσε πραγματικά αδύνατη την επιχείρηση διάσωσης μέσω ελικοπτέρου. Το περιστατικό προκλήθηκε λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατεί στην περιοχή. Η ομίχλη καθιστά την διάσωσή τους με ελικόπτερο αδύνατη. Ο αυτοκινητόδρομος είναι σπαρμένος με συντρίμμια αυτοκινήτων σε 3 σημεία. Να ακούσουμε και λίγο, βλέπουμε εδώ πέρα μιλάνε στο δίκτυο, να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο. La collision en chaîne a eu lieu sur une voie très fréquentée, à 20 km seulement de la frontière française. Le premier carambolage a provoqué un second accident de l'autre côté de la chaussée. Les voitures et les camions s'entassent sur plus d'un kilomètre. Au même moment, un troisième accident s'est produit à quelques kilomètres des deux premiers. Ce troisième accident est une vraie malchance parce qu'à cause de lui, les secours ont beaucoup de mal à arriver sur les lieux de la catastrophe. En fin de matinée, les services d'urgence dénombrent déjà 2 morts, mais une dizaine de personnes n'ont toujours pas été secourues. Une quarantaine de conducteurs sont hospitalisés dans les établissements de la région. Les autorités belges craignent que le bilan s'alourdisse. Είδαμε λοιπόν και πλάνα από την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα, αλλά και όχι μόνο την χώρα, αλλά και τις γειτονικές χώρες και τις άλλες χώρες από τον καιρό. Και να πάμε σε ένα θέμα που το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο, συγκλώνησε τη χώρα, ένα θέμα το οποίο πέθανε ένα 13χρονο κορίτσι από τις αναθυμιάσεις μαγκαλιού. Συγκλώνησε λοιπόν το δυστύχημα της Σάρας, όπου πέθανε από αναθυμιάσεις μαγκαλιού, αφού προσπάθησε με την μητέρα της να βρουν τρόπο να ζεσταθούν. Η 54χρονη άνεργη μητέρα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Η εισαγγελέα έκανε χρήση άρθρου του ποινικού κώδικα που επιτρέπει στο δικαστήριο να μην υποβάλει κάποια ποινή λόγω της ψυχικής οδύνης που έχει υποστεί ο κατηγορούμενος, εφόσον είναι οικείος του θύματος. Αφού αφέθηκε ελεύθερη, οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση αλλοδαπών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
όπου και διαπιστώθηκε πως υπήρχε πρόβλημα με την παραμονή της στην Ελλάδα και δεν είχε τα απαραίτητα ένσημα για τη συμπλήρωση της άδειας διαμονής. Η γυναίκα που κατάγεται από τη Σερβία και ζούσε 20 χρόνια στην Ελλάδα πήρε προθεσμία 30 ημερών να αποχωρήσει από την χώρα. Με εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δέν διαδόθηκε εξάμηνη άδεια παραμονής από την Διεύθυνση Αλλοδαπών στη μητέρα της 13χρονης που έχασε τη ζωή της από αναθυμιάσεις από αναμένο μαγκάλι στην Θεσσαλονίκη. Η άδεια, σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού στην τραγική μητέρα από τη Σερβία, θα έχει τη δυνατότητα παράτασης μέχρι και τους 6 μήνες. Να πούμε πόσο βλέπετε στα πλάνα σας αυτή τη στιγμή τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη 13χρονη Σάρα που έφυγε στον ύπνο της πνιγμένη από τις αναθυμιάσεις που προσχάλησε αυτό το σχέδιο Μαγκάλι. Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Ξηροκρίνης κρατώντας πανό εναντίον της κυβέρνησης και της μνημονιακής οικονομικής πολιτικής. Θα ήθελα να πούμε στο σημείο αυτό πως απαρηγόρητοι είναι και οι συγγενείς και οι φίλοι αλλά και οι συμμαθητές της 13χρονης Σάρας. Στο σχολείο οι καθηγητές και οι συμμαθητές της κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της αδικοχαμένης 13χρονης, ενώ όλοι οι συμμαθητές της μάζεψαν και άφησαν στο θρανείο της λουλούδια. Να πούμε πως και το Facebook κατακλείστηκε από μηνύματα στο προφίλ της 13χρονης, όπου πολλοί συμμαθητές της έγραψαν πως δεν πρόκειται ποτέ να τα διαβάσεις αυτά τα μηνύματα. Εμείς παρόλα αυτά σου τα γράφουμε. Μπορεί εδώ στον κόσμο που ζούμε τέλος πάντων να μην βρήκες να ζεσταθείς, αλλά στη γειτονιά των Αγγέλων σίγουρα θα βρεις τη ζέστη που είχες ανάγκη. Πάντως και ο Δημήτρης ο Χατζόπουλος αποχαιρέτησε με το δικό του τρόπο την έφηβη που πέθανε από αναθυμιάσεις στο σπίτι της. Ουσιαστικά αυτό που ζωγράφησε είναι μία εικόνα στην οποία υπάρχει ένα άδειο δωμάτιο με ένα μαγκάλι στη μέση από το ανοιχτό παράθυρο είναι νύχτα, ενώ στην οροφή είναι ο χάρτης της Ελλάδας επιβλέπων και στον τοίχο κρεμασμένο ένα λευκό κοριτσίστικο φόρεμα. Εάν πατήσετε στο διαδίκτυο θα τη δείτε, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε να αποχαιρετήσει το αδικοχαμένο 13χρονο κορίτσι ο Δημήτρης Χατζόπουλος. Το θέμα είναι ότι είναι μικρής όμως, είναι γενικότερο. Έτσι, αλλά να μιλήσουμε λίγο για τη γενικότερη κατάσταση της χώρας, καθώς χωρίς θέρμανση αναγκάζονται να ζουν χιλιάδες πολίτες εξαιτίας της ανέχειας. Μάλιστα, πολλά νοικοκυριά δεν έχουν ούτε καν ρεύμα. Έλενα, το κυριότερο, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να γίνονται εξαιρετικά δύσκολες τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Να σημειωθεί ότι από τους 7 εκατομμύρια πελάτες που βρίσκονται στο δίκτυο διαμονής της ΔΕΗ, 350.000 νοικοκυριά έχουν κόψει το ρεύμα, δηλαδή αυτοί δεν έχουν ρεύμα στο σπίτι τους. Άντε να πεις ότι οι 100 δεν θα ζουν εκεί, αλλά υπάρχει ποσοστό που ζουν χωρίς ρεύμα επειδή δεν έχουν να το πληρώσουν ή για να γλιτώσουν το καράτσι, ενώ είχαμε και 35.000 περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το άδικο χαμό του κοριτσιού αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Θα αλλάξουμε θέμα όμως και θα περάσουμε στο άλλο το καυτό θέμα, αυτό των διοικητικών υπαλλήλων. Σε σφοδρή σύγκρουση τελικώς εξελίσσεται μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και του ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση της παραπομπής του Πρίτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου του κύριου Πελεγρίνη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου κατηγορεί τον Υπουργό Παιδείας για αυταρχισμό και αφαιρεγγυότητα. Ενώ οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια κατάφεραν μετά από 12 εβδομάδες απεργιακού αγώνα να επιβάλλουν τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο, δηλαδή το διάλογο, ο κύριος Αρβανιτόπουλος φτάνει στο όριο της αφαιρεγγυότητας απέναντι στους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, διακόπτοντας τον οποιονδήποτε διάλογο. Για πρώτη φορά στα χρόνια δημοκρατικής ομαλότητας υπάρχει πειθαρχική δίωξη Πριτάνη Πανεπιστημιακού Ιδρύματος για παράβαση καθηκόντος. Ενώ ευθύνεται ο Πρίτανης για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, αλλά η κυβέρνηση με την πολιτική της που απαξιώνει τα δημόσια πανεπιστήμια, αποστερώντας πόρους και ανθρώπινο δυναμικό και τα οδηγεί σε σημείο να μην μπορούν να εκπληρώσουν το κοινωνικό και ακαδημαϊκό τους έργο. Αυτός που χρειάζεται όχι μόνο να παραπεμφθεί, αλλά να αποπεμφθεί είναι ο ίδιος Υπουργός Παιδείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Άμεση όμως, Έλενα, ήταν και η απάντηση του κ. Βανιτόπουλου, ο οποίος σε δική του ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας τόνισε η εσπευσμένη παροχή προστασίας του Πριτάνη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Πελεγρίνης, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αποκαλύπτει ότι τους υποβολείς και τους πρωταγωνιστές αυτής της θλιβερής παράστασης
που αντί για θεατές είναι θύματα, τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, αναφέρει σε δική του, όπως είπαμε, δήλωση ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Αντιδράσεις πυροδότησε η παραπομπή του Πρίτανη, του κύριου Πελεγρίνη, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος από τον Υπουργό Παιδείας, με την αιτιολογία ότι η πράξη και οι παραλήψεις του έφυξαν τη λειτουργία και το κύρος του Ιδρύματος. Ο Πρίτανης του Καποδιστριακού, σε αντίθεση με τους άλλους 7 Πριτάνες των Πανεπιστημίων που επηρεάζονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας, κρατά το ίδρυμα κλειστό με την απραξία του και την αδυναμία του να εφαρμόσει τις αποφάσεις της συγκλήτου, δήλωσε ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Η σύγκλητος όμως Έλληνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει αβάσιμη την πειθαρχική κατηγορία που απαγγέλθηκε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Η παραπομπή αυτή αδυνατίζει λοιπόν το διάλογο για την επίλυση του προβλήματος της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων στο σύνολο των θυγόμενων πανεπιστημίων. Και τον λόγο αυτό πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα, σημειώνει η συστητική ανακοίνωσή τη. Πάντως, με τη χθεσινή του ανακοίνωση, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών διαβεβαιώνουν ότι και οι καθηγητές αλλά και οι φοιτητές μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Παράλληλα, διαψεύδουν ότι οι μέλη τους εμποδίζουν την είσοδο στους χώρους του Ιδρύματος. Επίσης, να πούμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο του Συλλόγου επισημαίνει ότι η διακοπή του διαλόγου θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλο το ακαδημαϊκό έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θεωρεί ότι γίνονται οι σωστές προσπάθειες για την επαναλειτουργία του Ιδρύματος και ζητά από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, την άμεση άρση των επικείμενων διώξεων του εκλεγμένου Πρίτανη καθηγητή κύριου Πελεγρίνη, έτσι ώστε να βοηθηθεί επί της ουσίας αυτή η επίπονη προσπάθεια. Έτσι λοιπόν αναφέρουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Καποδιστριακού, προσθέτοντας ότι η μόνη εγγύηση επαναλειτουργίας του Ιδρύματος παρέχεται από τον ίδιο θεσμό του Πρίτανη. Οδικό χάρτη για την αποκλιμάκωση της έντασης και τη λήξη της κρίσης που πλήττει το Πανεπιστήμιο Αθηνών λόγω της τρίμηνης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων, ανακοίνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Πυριτανία και οι κοσμήτορες των σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι ακριβώς, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου με τον Υπουργό Παιδείας, ομοφωνώς καλούν την πολυτεχνιακή κοινότητα να συμβάλλει άμεσα στο άνοιγμα και στη λειτουργία του Πολυτεχνείου. Στην ανακοίνωση όμως του υπογράμμισαν πως η αποστολή του Πολυτεχνείου συνοψηφίζεται και στην κατεξοχήν παροχή του εκπαιδευτικού τους έργου που σήμερα διακυβεύεται. Παράλληλα, η Πριτανία και οι κοσμήτορες των σχολών του Ιδρύματος ομόφωνο σε μια απόχη δηλώσεων ότι επεξεργάζεται απόφαση οργανισμού την οποία η σύγκλητος του Πανεπιστημίου θα διαμορφώσει το ταχύτερο δυνατόν ώστε να διασφαλιστεί θεσμικά το διοικητικό προσωπικό. Και σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε ένα άλλο Υπουργείο και μιλάμε για το Υπουργείο Υγείας αλλά και τον ΕΟΠΗ. Μετά από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει γενικότερα οι δηλώσεις, γενικότερα το θέμα της υγείας, σε διάλογο κάλεσε εκ νέου τους γιατρούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εχθές το πρωί σε εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και στην κοινωνία Ώρα Μέγκα, και επανέλαβε την πρόθεση του Υπουργείου να παγώσει για ένα μήνα όλο το σχέδιο της κινητικότητας στην υγεία, εφόσον οι γιατροί λύσουν σήμερα την απεργία. Εγώ ανακοίνωσα από χθες μαζί με τον κύριο Μπέζα, τον αρμόδιο υφυπουργό, όπου χειριζόμαστε αυτό το θέμα, ότι εμείς δεσμευόμαστε, εάν οι γιατροί λύσουν την απεργία τους, αν είναι δυνατόν και σήμερα, και να πάψουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο για ένα μήνα. Να μην γίνει τίποτα απολύτως και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε το σχέδιο γραμμή-γραμμή, να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για εκείνους εκ των γιατρών για τους οποίους θα κριθεί ότι δεν ανήκουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό είχε ως προϋπόθεση ότι θα σταματήσει η απεργία, δήλωσε ο Υπουργός. Επισήμανε ότι αν η απεργία δεν σταματήσει εντός της εβδομάδας, θα λάβει αποφάσεις για τα μέτρα που θα εφαρμοστεί για την αποκατάσταση της παροχής υγείας στους ασφαλισμένους. Μεταξύ αυτών, όπως είπε, θα γράφονται συνταγές στα νοσοκομεία, θα αυξηθεί το πλαφόν στους γιατρούς και θα συναφθούν συμβάσεις και με άλλους γιατρούς. Επανέλαβε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να κλείσει ο ΕΟΠΗ, ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει η μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας. Στο μεταξύ, οι γιατροί εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους από τη στιγμή που η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν δεσμεύεται ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τον διάλογο του Υπουργού Υγείας προσχηματικό, καθώς όπως υποστηρίζουν, η απόφαση για διάλυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει ήδη ληφθεί και ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, προκειμένου να έρθει το αδιέξοδο.
Πάντως, να πούμε πως άκαρπη ήταν η συνάντηση των γιατρών του ΕΟΠΗ με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Αντώνη Μπέζα, και τον πρόεδρο του οργανισμού, τον κύριο Δημήτρη Κοντό. Να πούμε πως λίγο πριν την έναρξη του νέου κύκλου απεργιακών κινητοποιήσεων, που θα διαρκέσει έως και τις 9 Δεκεμβρίου, οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ως ήθιστες στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ή αλλιώς όπως είναι πιο γνωστό, ο ΜΕΔ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στην ψήφο μάλλον εμπιστοσύνης, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που έδωσε ο Λιρέν προς την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επανεκκίνηση κατασκευής 4 μεγάλων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα εξέφρασε ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Λιρέν, λίγο μετά τη συνάντηση που είχε στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες με τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Όπως αναφέρει ο Λιρέν σε ανακοίνωση τύπου που έδωσε λίγο μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό, τα έργα στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας θα έχουν άμεση επίπτωση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο Επίτροπος Οικονομίας τονίζει ότι η συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών κατασκευαστικών εταιριών στην επανεκκίνηση των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων θα στείλει μήνυμα στους διεθνείς ιδιώτες επενδυτές για την αυξανόμενη επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει συμπράξεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε όλη τη χώρα. Συνεχίζοντας, ο Λιρέν τονίζει ότι όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα, θα ανοίξει ο δρόμος για την τελετή έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των έργων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται σκληρά, στηρίζοντας τις ελληνικές προσπάθειες και βοηθώντας την χώρα να ξεπεράσει την κρίση και να χτίσει ένα βιώσιμο αναπτυσσιακό μοντέλο που θα φέρει ευημερία και απασχόληση στον ελληνικό λαό. Καταλήγει σε ανακοίνωσή του ο Λιρέν. Είχαμε όμως εχθές και μία αποφυλάκηση. Έτσι λοιπόν, με σχετική διάταξη της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση με τα επισφαλή δάνεια της FB Bank, ο επιχειρηματίας Βίκτορας Ρέστης αποφυλακίστηκε στις 3 με περιοριστικούς όρους. Έπειτα από αρκετούς μήνες κράτηση στον Κορυδαλό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Αναλυτικά η ανακοίνωση των Θανάση Κανελόπουλου και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, δηλαδή των δικηγόρων του Βίκτορα Ρέστη. Ο κύριος Βίκτορας Ρέστης, με διάταξη της ανακρίτριας κυρίας Κατσιβέλη και σύμφωνη πρόταση του εισαγγελέα κύριου Σπυλιόπουλου, αφέθηκε ελεύθερος. Η δικαιοσύνη, εκτιμώντας ορθά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, σε συνδυασμό με ουσιώδη νεότερα στοιχεία και δικονομικές ενέργειες του κυρίου Ρέστη, έκρινε ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Και έτσι λοιπόν, ο κύριος Ρέστης, με αίσθημα ευθύνης, θα αγωνιστεί μέχρι τέλους για να αποδείξει την αθωότητά του και συγχρόνως θα συνεχίσει μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ρέστης έπειτα από την αποφυλάκησή του. Θανάσης Κανελόπουλος, έτσι ο συνήγορος του κύριου Ρέστη. Η κυρία ανακρίτρια, με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου εισαγγελέα, αποφάσισε να αντικαταστήσει την προσωπική κράτηση του κύριου Ρέστη, εκτιμώντας ότι τα πραγματικά περιστατικά και τα δεδομένα που υπήρχαν κατά την προφυλάξη εξέλιπον. Αναφέρονται αναλυτικά μέσα στη διάταξη. Ο κύριος Ρέστης ευχαριστεί τη δικαιοσύνη που με κατανόηση αντιμετώπισε το αίτημά του για να απελευθερωθεί. Από εδώ και πέρα αρχίζει ένας δύσκολος αγώνας για να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις του Βίτσου Αποδίδου. Κύριε Ρέστη, ελευθερία είναι αυτό. Σίγουρα δύσκολο. Πάντα η δικαιοσύνη καταλαβαίνει στο τέλος και υπάρχει δικαιοσύνη. Πάντα πιστεύω σε αυτήν και είμαι πάντα στη διάθεσή της. Αισθάνεστε δικαιωμένος μετά από τόσο καιρό στη φυλακή, τώρα που είστε. Η φυλάκιση μετατράπηκε σε περιοριστικούς όρους. Ναι. Είστε ευχαριστημένος με την εξέλιξη της υπόθεσής σας? Δεν υπάρχει ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια. Απλά είναι μια δύσκολη περίοδο που περνάει όλη η χώρα και είναι δύσκολη η καιρή. Απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα επόμενά σας βήματα? Θα το σκεφτώ. Τώρα θέλω να καλωρίσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάτε κύριε Τζόρα. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, διότι ακόμα και αν υπάρξει μία πλάνη, ένα λάθος, η ίδια θα το διορθώσει.
Παρακολουθήσαμε λοιπόν τη δήλωση και ο κύριος Ρέσης αλλά και οι δικηγόροι του έπειτα από την αποφυλάκησή του. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την Έλενα και την Κυριακή Τσανικίδη. Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε εδώ στην πρώτη ανάρτηση μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πούμε την καλημέρα μας και στην Κυριακή. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Καλημέρα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας αφού ήρθες, να μας τους πεις και εσύ άλλη μια φορά. Λοιπόν, μάλλον πριν πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, θα ήθελα να θυμίσουμε άλλη μια φορά, θα το θυμίσουμε μέχρι και τα Χριστούγεννα, το χριστουγεννιάτικο δώρο της τηλεόρασης της Ζούγκλας στη συνεργασία με το αφασία.gr. Όπου δίνει σε έναν τυχερό από εσάς ένα iPad tablet της Apple, ναι, τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, το οποίο θα γίνει δικό σας, αρκεί να κάνετε ένα like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook, αφασία, like και μπήκατε κατευθείαν στο διαγωνισμό. Το αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Είδαμε και το διαγωνισμό. Κάντε like και κερδίστε ένα iPad λοιπόν για χριστουγεννιάτικο δώρο. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211 55 50 500. Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, να μας ακολουθήσετε στο Twitter με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση και να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Στο σημείο αυτό να ξεκινήσουμε λίγο τα θέματα, τα διεθνή θέματα. Θα ρίξουμε μια μικρή ματιά, τουλάχιστον όσο μας επιτρέπει και ο χρόνος, και θα ξεκινήσουμε με την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία λοιπόν εργάζεται ιδιαίτερα ενεργά προκειμένου να προχωρήσει τη δημόσια προσφορά κρατικών ομολόγων στις αρχές του 2014, μετά την προγραμματισμένη ανταλλαγή ομολόγων αυτή την εβδομάδα. Και η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι αποδόσεις των πορτογαλικών αξιόγραφων θα συνεχίσουν να μειώνονται εν μέσω της εκδήλωσης στεναρού ενδιαφέροντος από μέρους των επενδυτών για το κρατικό χρέος της χώρας. Έτσι λοιπόν δήλωσε η Υπουργός Οικονομικών Ιζαμπέλ Καστέλο Μπράνκο εχθές. Η Λισαβόνα ευελπιστεί ότι θα βγει από το πρόγραμμα δανεισμού της από τη Διεθνή Τρόικα των Πιστωτών περί τα μέσα του 2014, πιθανόν εξασφαλίζοντας προληπτικά μια γραμμή πιστώσεων, εάν και εξακολουθεί να υπάρχει μια σειρά από εμπόδια δημοσιονομικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα να πούμε τι είπε ο Καστέλιο Μπράνκο σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ορισμένες φάσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής μας εξέπληξαν πολύ θετικά τους επενδυτές και υπάρχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι θα μετουσιωθεί σε συζήτηση. Να περάσουμε όμως και στην Ιταλία, όπου από τη μία όλη η ΡΕΝ δίνει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον, όπως μίλησε χθες, όπως είπαμε και λίγο πριν, με τον κύριο Χρυσοχοίδη για τους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας και τα νέα μεγάλα έργα. Από την άλλη όμως, ας μπορούσαμε να το πούμε, τραβάει λίγο το αυτή της Ιταλίας και της Ρώμης. Η Ιταλία σέβεται, λέει, τις δεσμεύσεις της για το δημόσιο έλλειμμα, αλλά προχωρεί υπερβολικά αργά στη μείωση του δημόσιου χρέους. Έτσι λοιπόν, εκτιμά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, ο Όλιρεν, στη συνέντευξη που δημοσιεύεται στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας La Repubblica. Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, η Ιταλία βρίσκεται έστω και οριακά μέσα στα όρια του κανόνα του 3%. Πράγμα που της επέτρεψε να βγει από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Εξάλλου, αυτό οφείλει να σεβαστεί σε ορισμένο ρυθμό μείωσης του χρέους της και δεν το κάνει, δήλωσε ο Λιρέν. Στη La Repubblica. Και πάμε στη Γερμανία. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία, όπου ανοιχτό θεωρεί το ποιος θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση ο αρχηγός των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατικών, ο Ζιγμάρ Γκάμπριελ, και τονίζει ότι το ζήτημα θα συζητηθεί αφού τα μέλη της SPD εγκρίνουν τη συμμετοχή του κόμματός τους σε κυβέρνηση συνεργασίας υπό την Άγγελα Μέρκελ. Το εάν θα πάρουμε εμείς το Υπουργείο Οικονομικών, πότε θα το πάρουμε, με ποιον θα αποφασιστεί, όταν ξεκαθαριστεί η υπόθεση στο SPD. Νωρίτερα δεν έχει κανένα νόημα. Άλλωστε, να πούμε πως για το αν θα είναι ο κύριος Σόιμπλε υπουργός οικονομικών, θα αποφασιστεί έπειτα από το ισοκομματικό δημοψήφισμα. Και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ο οδηγός της αμαξοστοιχίας, η οποία εκτροχιάστηκε στον Μπρόγκς της Νέας Υόρκης την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, από ό,τι ο ίδιος δήλωσε, είχε πιθανότητα κοιμηθεί πριν από τον εκτροχιασμό, όπως σημειώνεται σε αναφορά των αρχών που διερευνούν. Βέβαια και ο ίδιος αυτό δήλωσε, είπε ότι με είχε πάρει ο ύπνος. Να πούμε συγκεκριμένα ότι ο κύριος Ροκεφέλλερ τεινάχτηκε από τον ύπνο του και ενεργοποίησε τα φρένα, όχι όμως όσο έγκαιρα θα έπρεπε, ώστε να αποφύγει τον εκτροχιασμό του τρένου, το οποίο εισήλθε σε στροφή η οποία απαιτούσε ταχύτητα έως 48 χιλιόμετρα, την ώρα με ταχύτητα 132 χιλιόμετρων. Σκέψου ότι τα 132 χιλιόμετρα είναι σχεδόν η τριπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε έτσι λίγο φυσικό ήχο και από αυτό το βίντεο που είναι από την Αμερική. Φως στα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας κοντά στο Μπρόνξ, αναμένεται να ρίξουν οι έρευνες των αρχών. 4 νεκροί, 2 άνδρες και 2 γυναίκες, 63 τραυματίες, εκ των οποίων οι 11 σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός από τον εκτροχιασμό του προαστιακού της Νέας Υόρκης. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με τις μαρτυρίες που καταγράφουν, δίνουν βαρύτητα στην ταχύτητα του τρένου. Φαίνεται πως κινείται αρκετά γρήγορα. Ένιωσα ότι το βαγόνι έγειρε προς τα αριστερά για λίγο και μετά πετάχτηκε προς τη δεξιά πλευρά. Όταν ανατράπηκε το βαγόνι, κοίταξα ή μάλλον ούρλιαξα σε δύο φίλους μου ότι θα πεθάνουμε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, είχα σοκαριστεί, περιγράφει μια επιβάτης που κατάφερε να διασωθεί. Η Εθνική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Μεταφορών θα διεξάγει έρευνες στον τόπο του δυστυχήματος, τουλάχιστον στη διάρκεια της εβδομάδας. Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν και από το μαύρο κουτί της αμαξοστοιχίας που καταγράφει την ταχύτητα και πιθανά μηχανικά προβλήματα. Λοιπόν, παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου λίγες μέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα του Πολ Γουόκερ και του φίλου του Ρότζερ Ρόντα στη Βόρεια Καρολίνα, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται η Πόρσε Καρέρα GT να προσκρούει πάνω στα δέντρα και να τυλίγεται στις φλόγες. Ο οδηγός της πανίσχυρης Πόρσε ήταν ο Ρόντας, με τον διάσημο ηθοποιό να κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θανατηφόρο αυτό τροχαίο οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα, με τις έρευνες όμως να συνεχίζονται. Πάμε να δούμε το απόσπασμα από τις κάμερες ασφαλείας και επιστρέφουμε. Αυτό φαίνεται λοιπόν. Βλέπουμε και τα. Να, τώρα μάλλον έγινε και η σύγκρουση. Βλέπουμε τους πυκνούς καπνούς από την Πόρσε, η οποία πήρε μέσα σε λίγα, μόλις δευτερόλεπτα, φωτιά. Και ο Πολ Γουόκερ με τον φίλο του, τον κύριο, τον Ρόντας, χάσανε αμέσως τη ζωή τους μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για τον χαμό το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Αμερική, του Πολ Γόκερ και του φίλου του. Και να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, να πάμε στην ενότητα του πολιτισμού. Μιας και έχουμε μια νέα ταινία η οποία από ό,τι ακούγεται θα είναι μία από τις καλύτερες ταινίες της φετινής χρονιάς. Και θα τη δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Φεβρουαρίου του 2014. Πρόκειται για την ταινία Lone Survivor. Είναι μία ταινία η οποία πρόκειται για αληθινή ιστορία μιας τραγικής για τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις αποστολής στο Αφγανιστάν που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Βλέπουμε εδώ και το τρέιλερ. Να πούμε σχετικά με τη σκηνοθεσία, την έχει κάνει ο Πίτερ Μπέρκ, οι ηθοποιοί Μάρκ Ουόλμπεργκ, Έμιλ Χίρς. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Μάρκ Ουόλμπεργκ. Ο Έρικ Μπάνα, Μπεν Φώστερ και Τέιλορ Κίτς. Η υπόθεση έχει ως εξής: 4 Αμερικανοί κομμάντος του πολεμικού ναυτικού αναχώρησαν το καλοκαίρι του 2005 για τα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν για μια αναγνωριστική αποστολή με στόχο να καταγράψουν τις δραστηριότητες ενός ηγέτη της Αλ-Κάιντα. Παγιδευμένοι στα βουνά του Αφγανιστάν απέναντι σε μια μεγάλη ετοιμοπόλεμη ομάδα Ταλιμπάν, οι 4 άντρες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν τη ζωή τους και να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο να μείνουν στη μάχη μέχρι το τέλος. 5 μέρες αργότερα, μόνο ένας από αυτούς τους στρατιώτες θα μείνει ζωντανός. Ο Μάρκ Ουόλμπεργκ υποδύεται τον Μάρκους Λουτρέλ, τον μοναδικό επιζώντα της επιχείρησης και συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου, το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης καθώς περιγράφει με μοναδικό τρόπο τις δοκιμασίες και τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος όταν ξεπερνάει τα σωματικά και ψυχικά όρια. Πρόκειται για την ιστορία του μοναδικού επιζώντα της επιχείρησης Red Wing, Μάρκους Λουτρέλ. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο best-seller. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε, να προβληθεί μάλλον και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες. Βλέπετε στα πλάνα σας και το τρέιλερ. Μπορείτε να το πατήσετε και στο YouTube, να το δείτε και μόνοι σας καλύτερα. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα, μιας και έφυγε εχθές ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Reggae, Junior Marvin, γνωστός για την επιτυχία του Police and Thieves. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών στο νοσοκομείο του Port Antonio στην Τζαμαϊκά. Το θάνατο του ανακοίνωσε ο γιος του Keith Smith. Τα αίτια του θανάτου του Μάρβιν δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο ο τραγουδιστής λάμβανε αγωγή για τον διαβήτη και την υπέρταση. Η επιτυχία του Police Thieves που ακούμε και από κάτω ήταν μια παραγωγή του Lee Scratch Perry και έγινε ύμνος στη δεκαετία του 70, ενώ αργότερα ερμηνεύτηκε και από τους Clash. Μάλιστα συνδέθηκε στενά με το καρναβάλι του Notting Hill στο Λονδίνο, το οποίο τη χρονιά που κυκλοφόρησε το τραγούδι αμαυρώθηκε από επεισόδια. Ο Junior Marvin ξεκίνησε την καριέρα του ως διασκεδαστής σε ξενοδοχείο της Τζαμάικα, συνέχισε να ηχογραφεί έως τη δεκαετία του 80, παρότι τα επόμενα singles είχαν μικρότερη επιτυχία. Να ακούσουμε το τραγούδι. Να το ακούσουμε και πιο δυνατά. Λοιπόν. Next generation will be all the crimes committed day by day. No one tried to stop it in any way. All the peacemakers turn war officers. Hear when I say, hey, 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 hey. Police and thieves in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street, scaring the nation with their guns and ammunition. Died up a died up. Να πάμε να
δούμε κάποια μερικά μάλλον από τα περίεργα, μιας και έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι της περιοχής των Μυστεγνών της Λέσβου, καθώς στις ακτές του νησιού εκβράστηκαν εκατοντάδες τόνοι ακριβής ξυλίας. Αμέσως σήμανε συναγερμούς ότι και άρχισε να κουβαλάνε με ό,τι μεταφορικό μέσο διέθεταν το αναπάντεχο αυτό δώρο. Στην προσπάθειά τους μάλιστα αυτοί επιστράτευσαν ακόμα και τα γυναικόπαιδα. Πιθανότατα κάποιο φορτηγό ξυλάδικο που μεταφέρει ξυλία σε τουρκικά λιμάνια βρέθηκε στην περιοχή όπου έπνεαν άνεμοι έντασης μέχρι και 11 μποφόρ και έγινε μετατόπιση φορτίου με αποτέλεσμα το ακριβό φορτίο περιεχόμενό του να βρεθεί στη θάλασσα και να καταλήξει στις ακτές της Λέσβου. Να ακούσουμε λίγο όμως και τον ήχο από τη Λέσβο. Βλέπουμε τους τόνους της ξυλίας. Βλέπουμε και τα γυναικόπαιδα που έχουν επισταρτευτεί για αυτό το σκοπό. Βούλιαξε ένα καράβι εδώ έξω, ναι, και πέσε τα, ρίξε τα ξύλα μέσα στη θάλασσα για να γλιτώσουν. Μάλιστα. Βούλιαξε τελικά, ξέρεις. Όχι, όχι. Είναι στις ακτές της Τουρκίας. Θεού λοιπόν για τους κατοίκους της Λέσβου ή των ξυλίας που βρέθηκαν στις ακτές. Καλοχρησιμοποιείτε λοιπόν, τους είδαμε να χαίρονται, να χαίρονται πολύ που τα κουβαλούν όλα αυτά τα ξύλα. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε, το να είσαι διαφημιστής, γενικώς μάλλον το επάγγελμα του διαφημιστή αποτελεί, μάλλον απαιτεί πρώτα απ' όλα φαντασία, μεγάλη φαντασία. Και πρωτοτυπία. Και πρωτοτυπία φαντασία. Βέβαια, και είναι ένας λόγος για τον οποίο, αν δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί ο διαφημιστής να προωθήσει και να πουλήσει κατάλληλα το προϊόν. Στην διαφήμιση συγκεκριμένη όμως, ο διαφημιστής, αν μπορούσαμε να τα πούμε, το παράκανε από λίγο έως αρκετά. Έως πολύ θα έλεγα. Η ιστορία εκτελήσεται τη νύχτα. Ένας οδηγός με μηχανή περνάει τους σκοτεινούς χιονισμένους δρόμους και ξαφνικά βλέπει μπροστά του το φάντασμα μιας κοπέλας. Θα δούμε όμως και το βίντεο και θα επιστρέψουμε. Να πούμε όμως ότι σύμφωνα με ειδικούς μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή, γι' αυτό και είναι καλό να αποφεύγεται από άτομα με προβλήματα υγείας. Παρολίγο να έχουμε μια καρδιακή προσβολή εδώ στο στούντιο, γι' αυτό μας βλέπετε λίγο και γελάμε. Ιαπωνία. Η Ιαπωνία τα κάνει αυτά, βγάζει τέτοιου είδους βίντεο. Είναι σαν το κοριτσάκι από το The Ring. Κατάρα, ποιο ήταν, με αυτό το κορίτσι που μοιάζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είδαμε, μάλλον όχι, πριν κλείσουμε, σας υποσχεθήκαμε να δούμε ένα βίντεο κλιπ. Και ο λόγος για το Smoke on the Water, τον Deep Purple. Πάμε και θα κλείσουμε μετά. Over the period of time that we were there. Smoke on the walls of this one. Yeah.
ακούσαμε και το Smoke on the Water. Να ξαναθυμίσουμε πως το τραγούδι αυτό γράφτηκε, το περιστατικό μάλλον αυτό που ενέπνευσε τους Deep Purple για να γράψουν αυτό το αριστούργημα της μουσικής, ήταν ότι το καζίνο του Μόντρεφ φλέγεται το 1971 από ένα πυροτέχνημα που πέταξε κάποιος κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Φρανκ Ζάπα, ο οποίος Φρανκ Ζάπα σαν σήμερα είπαμε ότι έχει επίσης πεθάνει. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Ακούσαμε μουσική, είδαμε όλη την πολιτική, όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός, τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Από όλους εμάς εδώ να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Γεια σας.